ευρωβουλευτές και δεν ξέρουμε πώς επιλέγονται, τι ρόλο παίζουν εκεί που πηγαίνουν, ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής τους και τελικά πώς συνεισφέρουν στο έργο που πρέπει να γίνει για μας στην Ευρώπη, γιατί κάτι πρέπει να γίνει αφού πηγαίνουν εκεί. Σωστά. Και ας τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Ας μιλήσουμε για το ποιοι επιλέγονται να πάνε. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, εγώ και όλοι οι συμπολίτες μου, αυτό που βλέπουμε είναι να δημιουργείται ένα κλαμπ διασημοτήτων. Είναι αυτό το ζητούμενο? Το ζητούμενο σίγουρα δεν είναι αυτό, κυρία Αρσενίου. Το ζητούμενο είναι να πάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση της πολιτικής, γνώση της Ευρώπης και να θέλουν να πράξουν για το δίκαιο της Ελλάδας και των Ελλήνων. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Όπως λέτε κι εσείς, ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι να πηγαίνουν να γίνονται επιλογή από τραγουδιστές, ηθοποιούς, celebrities, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική πραγματικά. Τους δημοσιογράφους ξεχάσατε, γιατί δημοσιογράφους, έχουμε μεγάλο κλάμπ από αυτούς. Σωστά, και δημοσιογράφους από όλες τις πηγές και περισσότερο όταν μιλάτε για δημοσιογράφους, αυτούς που βλέπουμε είναι οι προβεβλημένοι δημοσιογράφοι που έχουν μπει μες στον λαό, άρα θα φέρουν ψήφους στο κόμμα. Γιατί κομματικοί είναι οι ευρωβουλευτές, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μέσα από τα κόμματα επιλέγονται και σε κάθε κόμμα παίρνουν και κάποια άτομα τα οποία είναι προβεβλημένα. Άρα αυτό που στην ουσία βλέπουμε είναι ότι ψάχνουν λαοπρόβλητους ανθρώπους, οι οποίοι θα φέρουν στο κόμμα ψήφους για να μπορέσουν να μπουν μέσα στην Ευρωβουλή και τελικά να έχουν ρόλο. Ρόλο δεν έχουμε δει να έχουν όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Αρσενίου. Αυτό που έχουμε δει είναι να πηγαίνουν εκεί, να μην γνωρίζουμε τι κάνουν για 5 χρόνια, εκτός αν προκύψει κάποιο κάτι σκάνδαλο ή οτιδήποτε άλλο, τότε ακούμε κάποια πράγματα, αλλά ενημέρωση πραγματικά, το τι κάνουν μέσα στην Ευρωβουλή για τα δίκαια, τα δικά μας και τα δίκαια της Ελλάδας, αυτό δεν το γνωρίζουμε.